Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ονομάζομαι Παρασχαράκη Σπυριδουλά και είμαι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαγκάνων. Στα πλαίσια της πανηγυρίσμας μας του Αγίου Πνεύματος, ετοιμάζουμε ένα τετραήμερο εκδηλώσεων για πρώτη φορά, που ευχόμαστε να γίνει θεσμός. Ξεκινάμε σήμερα με το Θέατρο Σκιών, όπου θα είναι μικρή μεγάλη, είναι η πρώτη μέρα εκδηλώσεων μας. Οι εκδηλώσεις μας θα είναι 6 με 9 του μηνός. Έτσι σήμερα 6 του μηνός ξεκινάμε με το θέατρο. 7 του μηνός αύριο ξεκινάμε μία θρακιώτικη βραδιά με χορευτικούς συλλόγους που θα μας χορέψουν τραγούδια της Θράκης. Στις 8 του μηνός θα έχουμε μία χοροδία των Αυδείρων, το Καπί Αυδείρων και Γεννησέας και των Ποντίων της Ξάνθης. Και τελευταία μέρα κλείνουμε με μία παράσταση των παιδιών μας που θα παίζουν μουσικά όργανα, όπου όλη αυτή τη χρονιά μαθαίνανε στον πολιτιστικό μας σύλλογο. Ευχόμαστε να είναι η προσέλευση του κόσμου καλή, να μας στηρίξετε σε αυτή τη δουλειά που εργαστήκαμε όλοι μαζί και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη χρονιά φέτος. Πρώτη. Θα συνεχίσουμε δυναμικά με τη στήριξη πάντα και τη βοήθεια τη δική σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλησπέρα σας, Ντομτζίδης Απόστολος λέγομαι και μαζί με την Κατσιλίδου την Ειρήνη και τη Μιχαηλίδου την Νατάσα έχουμε το Θείασο Σκιών, τα παραμύθια του Καραγιώζη και χαιρόμαστε πολύ που βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα στα Μάγκανα. Μας κάλεσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε και ξεκινάμε στην ουσία αυτό το τριήμερο το εορταστικό. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια, είμαι και εκπαιδευτικός και έχω μεγάλη αγάπη για το θέατρο σκιών και είναι εδώ και ένα περίπου χρόνο που δραστηριοποιούμαστε ενεργά με το θέατρο σκιών. Έχουμε ξεκινήσει μαζί με την Ειρήνη και έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά, έχουμε παίξει στην Ξάνθη αρκετές φορές, στα Άπειρα, στη Γεννησέα, έχουμε παίξει στην Καβάλα και κατεβήκαμε και στην Πάτρα όπου κερδίσαμε και βραβείο τώρα έχει τον Απρίλιο στους Ελληνικούς Αγώνες Θεάτρου Σκιών. Και φυσικά είναι ακόμα αρχή, αλλά όσο να είναι, προσπαθούμε. Ναι. Εν όψη και της οικονομικής κρίσης που υπάρχει, είναι ένα έτσι γλέντι για παιδιά, θα λέγαμε, αλλά και για μεγάλους, για μικρούς και μεγάλους, να ξεφεύγει λίγο από την καθημερινότητα. Κοιτάξτε, ο Καραγκιόζης δεν είναι μόνο για μικρούς, είναι και για μεγάλους. Φυσικά και ο Καραγκιόζης πάντα έχει κάτι να πει. Και φυσικά αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχουμε να πούμε και πολλά παραπάνω που ο κόσμος δοκιμάζεται. Τι να πω, ελπίζω να ορθοποδήσουμε, να αγωνιστούμε και να περάσει και αυτό το πράγμα και αυτή η κρίση να μας βρει ενωμένους και πιο δυνατούς. Τώρα από εκεί και πέρα όσο μπορούμε πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας. Αυτό, καλά να περάσουν όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα στα Μάγκανα και εύχομαι να τους αρέσει η παράσταση και να ξαναρθούμε, να σας επισκεφθούμε. Να είστε καλά. Μωρέ γρουσούζι μαέστρο και με ξελίψεις και δεν έχω να σε δώσω ούτε χοντρά αλλά ούτε και ψηλά. Αχαήρευτε, οχοχοχ, η Αγλαία. Αχαήρευτε, πριγκιπέσα, τεπελχανά, ομορφιά μου. Ανεπρόκοπε, αγμένη στάση το στόμα σου, Αγλαίτσα. Τι θα γίνει βρε, δεν βρίσκε μια δουλειά. Δύο έχω βρε, Αγλαία. Τι δουλειά έχεις βρε. Το βράδυ κοιμάμαι, το πρωί ξαπλώνω. Δουλειά είναι αυτή, βρε τεμπέλη. Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι όλοι εδώ. Όλοι σε κοροϊδεύουνε, βρε, και σε φωνάζουν την Πελγανά. Μέχρι και εδώ πέρα έφτασε η χάρη σου. Τρομάρα σου, να μου χαθείς, να μου χαθείς. Δεν τρέπεσαι λίγο, δεν με λυπάσαι. Που ξενοπλένω. Δεν με λυπάσαι, δεν λυπάσαι τα παιδιά σου. Σταμάτα, βρε, Αγλάια. Πίτσι, 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 πίτσι πάει το στόμα σου. Σάτυρα από το μηχανή του Σίγκερ. Βρε, δεν λυπάσαι τα παιδιά σου που γυρίζουν ξυπόλυτα.
που γυρίζω ξυπόλυτα και τα κοροϊδεύω στο σχολείο. Θα βρεις καμιά δουλειά. Βρήκα δουλειά, βρε Αγλαία. Τι δουλειά βρήκες, βρε ψευτάρα. Βρήκα μια δουλειά καταπληκτική. Θα δεις, βρε Αγλαία. Θα πάρω καινούριο σπίτι. Θα σου πάρω φορέμα. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Και θα σου πάρω, Αγλαία, και μία υπηρέτρια να σου κάνει όλες τις δουλειές. Αλήθεια, βρε Καραγκιόζη. Τι ψέμα. Και τι δουλειά είναι αυτή, βρε Καραγκιόζη. Πες το και σε μένα, να το πω στην κυρία Σουλτάνα, που όλο σε κακολογεί. Προφήτης, Αγλαία. Θα γίνω προφήτης. Αν να μου χαθείς, να μου χαθείς. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω. Εγώ που δεν άκουγα τη μάνα που μου έλεγε. Μου έλεγε πάρει τον Κυριακουμή τον έμπορο να παντρευτείς. Μπορεί να ήταν λίγο μεγάλος η ηλικία και χοντρός σαν το Βενιζέλη. Αλλά ήταν πλούσιος και θα περνούσε ζωή χαρισά. Αλλά βρε εγώ φταίω που σ' αγάπησα βρε και σε παντρεύτηκα. Κακό χρόνο να έχεις, κακό χρόνο να έχεις τρομάρα σου. Αχ βρε Αγλαία, τι να σου πω. Δίκιο έχεις, όχι πως δεν έχεις δίκιο. Αλλά ρε παιδί μου τα παλιά τα χρόνια γινόμουν αφούρνας, γραμματικός, υπηρέτης. Τώρα, τίποτα. Με τέτοια οικονομική κρίση και τέτοια ανεργία, τίποτα. Τέλος πάντων. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα, πέρα. Σήμερα, ο Μπερντές μας θα σας παρουσιάσει εδώ στα Μάγκανα την αβεντομουτσουνάρα μου, προφήτη. Καθίστε να διασκεδάσετε. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστική θα κοιμηθούμε. Αλευρουάρ. Λε, 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 λε. Αχ, για λε, 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 λε. Για λε, λε, για λε, λε. Μα, τι βλέπω, καλώς το φίλο, το Χατζιαβάτη, το Τζελεπί. Σας καλησπερίζω και σας χαιρετώ. Τι κάνετε, κύριε Ταχύρ, τι κάνετε, κύριε Παστιστά. Σήκω πάνω, Χατζιαβάτη, φτάνουν οι τεμενάδες. Εδώ, όπως βλέπεις, όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή. Στη μνήμη του συγχωρεμένου του Ζαρκαζή Πασά. Ναι, αρχοντά μου, ναι. Βλέπω και το μνημείο εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Χατζιαβάτη, παιδί μου. Αλλά ο συγχωρεμένος ο Ζαρκαζή Πασάς πέθανε από το. Πώς δεν το θυμάμαι, αρχοντά μου. Πώς δεν το θυμάμαι που πέθανε από το. Και τόσος κόσμος που δούλευε δεν πληρώθηκε τα τελευταία μεροκάματα. Έτσι είναι, Χατζιαβάτη, παιδί μου. Όλος αυτός ο κόσμος που δούλευε στο συγχωρεμένο το Ζαρκαζίτ Πασά δεν πληρώθηκε τα τελευταία μεροκάματα. Τώρα όμως ο νέος Πασάς, ο γιος του Ζαρκαζίτ Πασά, αποφάσισε να ξεπληρώσει αυτό το κόσμο. Φαίνεται δεν τους άρεσαν τα αποτελέσματα στις εκλογές, γι' αυτό τώρα θα τις πληρώσει. Τι είπες, Χατζιαβάτη, παιδί μου. Όχι, αρχοντά μου, όχι, λέω, τι ωραία νέα είναι αυτά, τι ωραία νέα. Να πάρει και ο Κοσμάκης τα λεφτά του. Έτσι είναι, Χατζιαβάτη. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις τι θέλω από σένα. Θέλω να πας να ανταλαλήσεις σε όλα τα τερσέκια και σε όλους τους μαχαλάδες ότι όποιος είχε δουλεμένο στο συγχωρεμένο το Ζαρκαζίτ Πασά να έρχεται στο σαράι να πληρώνει. Βεβαίως, αρχοντά μου, βεβαίως. Για αυτά τα νέα φτερά θα βγάλεις τα πόδια μου, φτερά. Έλα εδώ, Χατζιαβάτη, παιδί μου, να σου δώσω και 2-3 λίρες για το κόπο σου. Μα δεν χρειάζεται, αρχοντά μου. Μα αφού θα δουλέψεις, παιδί μου. Μα με προσβάλλετε. Άμα είναι σε προσβάλλον, τις βάλω μέσα. Όχι, αρχοντά μου, όχι. Δώστε εδώ τις λυρίτσες, τώρα που τις βγάλατε. Άιντε, Χατζιαβάτη, παιδί μου, και μη με επιλατεύεις. Λοιπόν, φεύγω και να ακούσω αμέσως τον τελάλι. Στο καλό, αρχοντά μου, στο καλό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Α, πάω κι εγώ τώρα να τελαλήσω. Πήρα τις λυρίτσες, ποιος ξέρει. Άμα θα τελειώσω, θα μου δώσω καμία ακόμα. Ακούσατε, ακούσατε. Έλληνες, Οθωμανοί, Αρμένοι, Εβραίοι.
Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί και Ισπανοί, πλούσιοι και φτωχοί, όποιος είχε δουλεμένο στο συγχωρεμένο το Ζαρκαζίτ Πασά και έχει να πληρώνεται, να έρχεται αμέσως από το σαράι για να πληρωθεί. Ακούσατε, ακούσατε, Έλληνες, Οθωμανοί, Αρμένοι, Εβραίοι. Δρομάρα σου, δρομάρα σου, κακό χρονονάκης, Καραγκιόζη, εσύ το πέταξες αυτό. Εσύ το πέταξες, κακό χρονονάκης. Βρεάει παραπέρα να κορνάρεις. Βρε το κορνάρ. Αλλά τι κάνεις. Δε λαλό. Κόκορας είσαι και λαλάς. Βρε βγάζω φυρμάνι. Το χαρμάνι στην οικοδομή. Όχι εδώ. Θα μου ξυπνήσεις τα κολλητήρια γρουζούζι. Και θα μου ζητάνε και φαγητό και δεν έχω. Ακούσατε, ακούσατε. Έλληνες, Οθωμανοί, Αρμένοι, Εβραίοι. Ένα. Τι κάνεις εκεί, βρε, γιατί με βαράς. Εσύ, βρε, γιατί φωνάς. Γρουζούζι. Και πάνω που με έκοψες σε ένα ωραίο όνειρο. Τι όνειρο, βρε, τι όνειρο έβλεπες πάλι. Και φταίδω καταιγίδα. Είχε πλημμυρίσει παράγκα και φταίδες, χατζατζάρι. Και πάνω εκεί που πήγαινα να αρπάξω το χοντρό τον κεφτέ τον κοκκινιστό, ήρθες εσύ, γρουσούσι. Μα κακό χρονονάκης που με παράς. Τι θα γίνει, βρε, δεν μου λες γιατί φωνάς. Καλά, βρε, Καραγκιόζη. Δεν άκουσες, δεν άκουσες που ο συγχωρεμένος ο Ζαρκαζίτ Πασάς. Α, ναι, ο συγχαμένος ο Ζάχαρης Πατσάς. Και ο Ζάχαρης Πατσάς, παιδάκι. Ο Ζαρκαζίτ Πασάς, δεν το θυμάσαι. Τον Πατσά. Ποιο Πατσά, παιδάκι μου, τον Πασά που πέθανε. Πέθανε. Ναι. Και τώρα δηλαδή είναι πεθαμένος. Ναι, ολόκληρος. Καραγκιός, διάσταυτα. Ο Πασάς, ο παλιός, ο Ζαρκαζίτ Πασάς πέθανε. Και όλος αυτός ο κόσμος που είχε στη δούλεψή του δεν πρόλαβε να πάρει τα τελευταία μεροκάμα. Γι' αυτό τώρα ο νέος ο Πασάς, ο γιος του, αποφάσισε να τους πληρώσει. Μπα, τώρα το θυμήθηκε. Είδε στις ευρωεκλογές ότι δεν πήρε τα κατάλληλα ποσοστά και τώρα θα πληρώσει τον κόσμο, τώρα τους θυμήθηκε. Τώρα θα δεις στις επόμενες εκλογές μαύρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να ετοιμαστώ λίγο και να πάμε. Πού να πάμε, βρε? Να πληρωθούμε. Τι να πληρωθούμε, βρε, είχες δουλέψει εσύ ποτέ? Γιατί εσύ είχες δουλέψει? Εγώ, βρε, δεν είχα δουλέψει. Εγώ, χατζατζάρι μου. Είχα, δεν είχα, χατζατζάρι. Είχα, βρε, είχα. Πότε είχες δουλέψει εσύ, βρε, τρομάρα σου? Λοιπόν, άκου να δεις, Καραγκιόζη. Πρόσεξε, μην κάνεις καμιά παγαποντιά λίμονό σου. Εγώ πάω να τελαλήσω και στην άλλη γειτονιά. Άιντε, φεύγω. Αντίο. Να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Τι? Λέω, θα τα ξαναπούμε εμείς οι δύο. Πάω, Καραγκιόζη μου. Γεια σου, Κατζατζάρι. Πάω, Καραγκιαζάκι μου. Γεια σου, Κατζατζαράκι. Πάω, Καραγκιαζούλη μου. Γεια σου, Κατζατζαρούλη μου. Πάω, Καραγκιαζάκι. Ας το καλό σου. Ας το καλό σου. Που θες και αμόλυβη να κινηθείς και εκεί πάει βενζίνη, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Πας δηλαδή στο σεράι, τους λες ότι σου χρωστάν λεφτά και σε πληρώνουν. Μωρέ, ας περιμένω να δω ποιοι θα πάνε. Κι αν είναι, πάω κι εγώ μετά για εισπράξη. Κάποιος έρχεται. Για να πάω να δω, για να πάω να δω. Α, ένας γέρος. Γέρο, ρε γέρο, κύριε παιδί. Μίλησε κανείς? Εγώ μίλησα. Ρε, τι μούτρα είναι αυτά που έχεις? Είναι τα πρωινά. Πού να δεις και τα βραδινά. Τι λέει, ρε γέρο, πού πας από εδώ χωρίς τον κηδεμόνα σου? Πάω, παιδάκι μου, να πληρωθώ. Μπα. Γιατί? Σου χρωστούσαν λεφτά? Βέβαια, αλλά με την τελευταία αναμπουμπούλα
Τα έχασα. Μάλιστα. Και τώρα δηλαδή θα πας, θα τους πεις ότι σου χρωστά λεφτά και θα σε πληρώσουν, ε? Έτσι δεν είπε ο Ντελέλης. Βέβαια. Καλά. Πήγαινε βρεγκέρο και θα βρεθούμε εμείς μετά. Πού θα βρεθούμε? Θα τα πούμε. Πού θα τα πούμε? Βρε λεφτά δεν θα πάρεις. Ναι. Βρε άμα είναι να πάρεις λεφτά, θα σε βρω εγώ, μην ανησυχείς. Γεια σου, Γκέρ. Βρε περίεργος άνθρωπος. Και ήταν και άσχημο. Για να πάω να πληρωθώ που χρωστάω τη ΔΕΗ. Πολλιά, τι χαλεύεις, ρε γέρο. Δερβέναγά μου, παλικαρά μου. Μου χρωστάτε λεφτά, ήρθα να πληρωθώ. Πολλιά, Κάρτερ. Πολλιά, γαμού. Κάτω στο πόρτανα, Κάρτερ, ένα γέρο. Εντάξει, βελί. Γεια σου, γέρο. Πασά μου, προσκυνώ. Ο γιαραμπής να μου κόβει μέρες και να σου δίνει χρόνια προσκυνώ. Σήκω πάνω, γέρο. Για πες μου, γιατί ήρθες? Μου χρωστάτε λεφτά, πασά μου. Μάλιστα. Δούλευες στο συγχωρεμένο το πατέρα πολλά χρόνια. Αλλά με την τελευταία ναμπουμπούλα έχασα τον τελευταίο μηνιάτη. Μάλιστα. Και πόσα χρήματα έπαιρνες το μήνα, γέρο? Έπαιρνα 2 λίρες το μήνα. Και πώς λέγες? Κι αμήλ αφέντης. Πασά μου, κι αμήλ αφέντης έχει δίκιο. Του χρωστάμε 2 λίρες. Εντάξει. Έλα εδώ, γέρο. Πάρε 2 λίρες. Και ακόμα 1-3 να πιεις ένα ρακί στη μνήμη του πατέρα. Ευχαριστώ, Άρχοντα μου. Ευχαριστώ. Ο γιαραμπής να μου κόβει μέρες και να σου δίνει χρόνια. Ευχαριστώ. Γεια σου, γέρο. Αχ, τι καλά, τι καλά. Πήρα και τις λυρίτσες. Τώρα πάω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Τι γίνεται, ρε γέρο, εντάξει, πληρώθηκες? Βέβαια, μου χρωστούσαν 2 λίρες και μου δώσαν 3. Αυτή η τρίτη είναι για μένα. Έλα, δώστε. Μπα, γιατί καλέ, διόδια είναι. Βέβαια, διόδια. Αχ, τι κράτος είναι αυτό. Απ' τη μια στα δίνουν και απ' την άλλη στα παίρνουν. Έλα, σκάς τη λίρα, γέρο. Θα μου δώσεις απόδειξη. Τι απόδειξη, ρε γέρο, εγώ δεν κόβω τέτοια πράγματα, αποδείξεις και τέτοια. Όχι, γιατί αν δεν μου δώσεις απόδειξη, θα το πω στο Βελιγκέκα. Όχι, καιρό, δεν πειράζει, παίρνω. Σήμερα τα διόδια είναι δωρεάν. Α, το πονηρό. Ήθελε να μου πάρει τη λυρίτσα. Το πονηρό, το πονηρό. Σαράντα το βερικοκό, ρικο, ρικο, ρικοκό. Σαράντα το βερικοκό, ρικο, ρικοκό. Μίτ, μαμά, τώρα θα πάω να πάρω τις λίρες και μετά θα πάω στη μαμά. Κι άλλος ήρθε, για να πάω να δω, για να πάω να δω. Κύριος, κύριος, ο μανούλα μου! Τι ήταν αυτό, πω, μανούλα μου, τι ήταν αυτό, τέρας ήταν, για να πάω. Για σκύλο με περνάτε! Όχι, για σκυλόψα. Άνθρωπος είμαι. Τι μοντέλο? Κανονικό. Ρε, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις τι κάνει ο Θεός όταν έχει τα κέφια του. Γεια σου, κύριε. Τι κάνεις? Είσαι καλά? Σιγά, βρε, φλάκα. Αυτή είναι η μύτη.
Μύτη το λες εσύ, αυτό το κλαρίνο. Ναι, μύτη. Όχι, γιατί άμα είναι να πάρω κι εγώ τον παγλαμά, να ξεκινήσουμε εδώ που έχει πανηγύρι να παίζουμε, πας και βγάλουμε κανένα φράγκο, κατάλαβες. Τι έγινε ρε Μορφωνιέ, πώς από εδώ. Ήρθα για να πληρωθώ. Μπα, σου χρωστάν λεφτά. Βέβαια. Και δεν μου λες ρε Μορφωνιέ για να έχουμε καλό ρόλο. Εσύ δούλευες δηλαδή εκεί. Βέβαια δούλευα. Και τι δουλειά έκανες. Μοντέλο. Εσύ μοντέλο. Βέβαια. Κοίτα να δεις. Άμα πάρεις και εσύ χρήματα για μοντέλο ρε Μορφωνιέ, τότε θα πάω αμέσως κι εγώ μετά για ίσπραξη. Άντε πήγαινε Μορφωνιέ και θα τα πούμε μετά. Γεια σου Μορφωνιέ. Φουίτ μαμά. Κι αυτός ο κύριος Καραγκιώσης. Περίεργος άνθρωπος. Φουίτ. Πού βάει το καημένο. Χαίρετε. Πουλιά τι χαλεύεις ωραία. Ήρθα να πληρωθώ. Πουλιά Κάρτερ. Πασά μου. Κάτω στο πόρτα Καρτερά ένα ελεφαντάκι. Τι λες βελί. Τι ελέφαντες και αηδίες είναι αυτά. Ολοκ. Ολοκ κερίμ τι πράγμα είναι αυτό υπερφυσικό. Τι μύτη είναι αυτή που έχεις είσαι άνθρωπο. Άνθρωπος είμαι. Ολοκ. Και πώς λέγεις. Ναι, να με λένε Μορφωνιό, της εμάνας μου καμάρι. Κι όλες οι νιες τρελαίνε. Ποια θα με πρωτοπάρει. Ουί, ζου, τριαλαρί, λαρί, λαριό. Μάλιστα. Και για πες μου Μορφωνιέ τι θέλεις εδώ πέρα. Ήρθα να πληρωθώ. Μάλιστα. Και πόσα χρήματα έπαιρνες το μήνα. Έπαιρνα 2 λίρες το μήνα. Μάλιστα. Και πόσα μηνιάτικα σου χρωστάμε. 1 μηνιάτικο πασά. Ωραία. Τι δουλειά έκανες. Ήμουν μοντέλο. Εσύ μοντέλο. Βέβαια. Μη μου λες ψέματα εμένα θα σε κρεμάσω. Όχι πασά μου αλήθεια σας λέω ήμουν μοντέλο. Πασά μου. Μορφωνιός έχει δίκιο. Του χρωστάμε 2 λίρες. Και ήταν μοντέλο. Ήταν μοντέλο στο στρατό. Το χρησιμοποιούσαμε στα χημικά όπλα, γι' αυτό έγινε έτσι μύτη. Βουαλά. Έλα, Μορφωνιέ, πάρ' τη μύτη σου, παιδάκι. Έλα να σου δώσω 2 λίρες και ακόμα 1, 3 να πιεις ένα ρακί στη μνήμη του πατέρα. Βέβαια, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αρχοντά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου, Μορφωνιέ. Ουίτ, μαμά. Τώρα κι εγώ. Θα πάω στη μαμά για να της δώσω τις λίρες και να μου δώσει 1 τσικουλάτα. Τι έγινε ρε Μορφωνιέ, εντάξει. Εντάξει κύριε Καραγκιάς, τις πήρες τις λίρες. Βέβαια, μου χρωστούσαν 2 λίρες και μου δώσαν 3. Αυτή η τρίτη είναι για μένα. Δώσ' την Μορφωνιέ. Πριτς, έλα ρε Μορφωνιέ, δώσ' τη λιρίτσα. Δεν με λυπάσαι καθόλου. Δεν με λυπάσαι που περπατώ ξυπόλυτος, που μένω σε αυτή την παλιοπαράγκα. Δεν με λυπάσαι που έχω 3 παιδάκια που περπατά και αυτά ξυπόλυτα, που πηγαίνω στα πανηγύρια και δεν έχω να τους πάρω μια σοκολάτα, μια καραμέλα, κάτι της. Δεν με λυπάσαι καθόλου που η γυναίκα μου ξενοπλένει. Σας λυπάμαι κύριε Καραγκιός. Πάρτε τη λίρα. Ευχαριστώ ρε Μορφωνιέ. Γεια σου Μορφωνιέ. Τώρα κι εγώ θα πάω στη μαμά και θα πάρω τσικουλάτα. Ουί, μαμά. Από το χωριό εγώνι Μες στην κομή για να δω. Ψάχνω για να συναντήσω την τζογκούλα που αγαπώ.
ψάχνω για να συναντήσω την ζωγού, την ζωγούλα που αγαπώ. Λα 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 λα. Ο Καραγκιός, για ποιο λόγο, για ποιο τζουραμέντο μου έδωκε παπαλία. Ήθελε να σε καλημερίσει και το χέρι μου, ρε. Ωρε Καραγκιός, άσε τα τζουραμέντα και τη τσιριτσάτσου. Καραγκιός, ναι, γιόγιο. Καραγκιός, ψυχή μου. Ναι, γιόγιο, ζωή μου. Καραγκιός, μάτια. Ναι, γιόγιο, βρήκε. Ωραία, έχεις να μου δανείσει τσίποτσι, θα σπαμετάρω. Όπως το πεις, γιόγιο, τσίποτσι. Ωραία, δεν έχεις τίποτα. Έχω μισή πατσαβούρα που θες. Τι θες για Χρήστοφου. Ωραία, ένα παγκανάρι πατσαβούρα να φάω. Όσο σκέφτομαι, ρε γρουσούς, ότι εκεί απέναντι μοιράζουμε λεφτά. Πού καραγκιώσω. Στο σεράι. Στο σιώρο πρεφασόρο. Βέβαια. Μοιράζουνε μπανκοτσεκούλα. Πού βροχή τα λεφτά, γιόγιο. Για ποιο λόγο. Πας. Τους λες ότι είχες δουλέψει στο σηκαμένο το ζάχαρη πατσά και αντίο φτώχεια. Τι λες. Πάμε. Ωραία που δεν είχαμε δουλεμένο. Πάμε ρε γιόγιο, πάμε. Και θα πάρουμε λεφτά, θα πάρουμε μια σκάφη, θα τη γεμίσουμε μακαρόνια, θα βάλουμε σάλτσα, θα βάλουμε τυρί, θα πάρουμε και μαντραγοπέδια και θα κάνουμε μακαρονόλου τραγιόνιο. Ό,τι λέει ο φουρλισμένος, κάτσε να πάω καλιά μου, θα με μπλέξεις εσύ. Φύγε ρε, φύγε, τότε θα πάω κι εγώ μόνος, θα βρω άλλο και θα πάρω τα λεφτά. Θα πούμε ότι ήμουνα. Καραγκιόζο το βρήκα. Εσύ θα πούμε ότι ήσουνα σκύλος και βάφιζες. Βάφιζε τρομάρα σου που θα σου δώσω μια κατροπακιά που θα σου πει το καπέλο στον αστράγαλο που θα μου πεις ότι ήμουνα σκύλος και βάφιζες. Λοιπόν, πάμε και θα βρω εγώ τη δουλειά θα πούμε. Καραγκιόζο. Καραγκιόζο, άστο κοίτα στο όνειρό μου τον Άγιο Διονύσιο. Μωρέ, του Αγίου Πνεύματος είναι μεθαύριο, άστο τον Άγιο Διονύσιο, λοιπόν. Άστο και βάρα την πόρτα. Κάτσε να πάω εγώ μπροστά. Καραγκιόζο, κάνε στην άκρη να δεις πως βαρά τα Ζακυνθινόπουλα. Καλά. Άσε, έσπασε την πόρτα. Έλα, σκύψε, σκύψε. Όχι αν τη χαλεύετε ωρε. Κο-κ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 ο. Κάντε ρε νιόνιο, αυγό θα γεννήσεις. Λοιπόν, ήρθαμε να πληρωθούμε. Όχι αν καρτέρ. Λοιπόν νιόνιο, άντε προσκύνα καλά τώρα γιατί θα βγει ο πασάς. Λοιπόν. Ρε Βρουσούζη νιόνιο, τι καραγκιόζω. Από πότε έχεις να αλλάξεις κάλτσες, ρε Βρουσούζη. Ορίστε. Έλα μίλα νιόνιο. Δεν μπορώ, Καραγκιόζο. Μίλα, ρε νιόνιο. Να μιλήσει ο πρώτος. Άντε, νιόνιο, εσένα, λέει ο πρώτος. Μίλα. Να μιλήσει ο δεύτερος. Άντε, νιόνιο, πάλι εσένα, λέω. Να μιλήσει ο πρώτος. Άντε, νιόνιο, εσένα, λέει πάλι. Ω, αρχοντά μου, ήρθαμε να πληρωθούμε τα χρήματα που είχαμε δουλεμένα στο συγχωρεμένο το παπάκι σου. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Είχατε δουλέψει στον πατέρα μου. Ναι, και να σε χαρώ ψυχή μου. Και πώς λέγεστε. Διονύσιος Φρίγκος από μέσα και απόξω από το Τζάντε. Που έχω τον αδερφό μου τον Άτζουλο. Που έχει τη σκύλα την Περδίκο και το γάιδαρο τον Κοντοστάπουλο. Που έχει την περιβόλα με τσινερατζίες, τις πορτοκαλίες και τις λεμονίες. Που είναι αρχοντάθρωπος μαθές. Που σκάει τα μπαγκοτσέκουλα. Πάκα πάκα, 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 βρε νιόνιο, τρομάρα σου με το σόι σου. Μάλιστα. Και τι δουλειά κάνατε. Παχτσεβάνος.
Κυπουρός, Κυπουρός! Εσύ είστε, ποιος είστε? Ο πισινός του Κυπουρού. Μάλιστα. Και πόσα χρήματα παίρνατε το μήνα? Έπαιρνα μια λίρα το μήνα. Κορόιδο. Και πόσα μηνιάτικα σας χρωστάμε? Ένα μηνιάτικο. Τζάμπα τον ποδαρόδρο. Περάστε μπροστά εσείς ο δεύτερος. Κοίτα να δεις τώρα. Κοίτα να δεις τώρα πώς παίρνουν τα λεφτά. Πώς γκελτινίζα φέτη. Πώς μπουλντούκ. Μπουλντόκς και φένες. Λοιπόν, τι θέλετε, πώς λέγεστε? Λέγομαι Καραγκιόζης Καραγκιοζόπουλος, γιος του Δελακράτσια, Μάο, Νιάο, Βάο, Πινάο. Τι όνομα είναι αυτό? Είναι όνομα, ξέρεις, είμαι από μεγάλο σου, γι' αυτό έχω τέτοιο όνομα. Μάλιστα. Και εσείς, δηλαδή, τι δουλειά κάνατε? Εγώ πασά μου ήμουνα υπασπιστής. Υπασπιστής, ο αντίο κόσμε. Βέβαια, υπασπιστής. Κι εγώ πώς δεν σας θυμάμαι. Ήμουνα της μυστικής αστυνομίας, κρυμμένος πίσω από την πολυθρόνα. Μάλιστα. Και πόσα χρήματα παίρνατε το μήνα? Έπαιρνα, πασά μου, εγώ 1000 λίρες το μήνα. Κόβε Καραγκιόζο. 500 λίρες το μήνα. Κόβε Καραγκιόζο. 300 λίρες το μήνα. Κόβε Καραγκιόζο. 200 λίρες το μήνα. Κόβε Καραγκιόζο. 100 λίρες το μήνα. Κόβε Καραγκιόζο. Κόβε. Σε λίγο, αντί να μας πληρώνει αυτός, θα τον πληρώνουμε εμείς. Λοιπόν, έπαιρνα 100 λίρες το μήνα και δεν κόβω τίποτα. Παίρνατε 100 λίρες το μήνα. Βέβαια. Πολλά λεφτά. Έτσι είμαστε εμείς οι υπασπιστάδες. Μάλιστα. Και πόσα μηνιάτικα σας χρωστάμε? Μηνιάτικα. Χρονιάτικα. Χρονιάτικα. Δεύτε τελευταίων ασπασμών. Βέβαια, χρονιάτικα. Μάλιστα. Για να δούμε. Πασά μου, Καραγκιόζης Καραγκιοζόπουλος Διονύσιος Φρίγκος. Ούτω ένας, ούτω άλλος. Ώστε έτσι, μάλιστα. Περάστε μέσα να πληρωθείτε, περάστε. Ο Καραγκιόζο μέσα μας πάνε. Είναι πολλά τα λεφτά, Νιόνιο, γι' αυτό. Ο Καραγκιόζο γίναμε πλούσιοι. Δερβέναγα, πιάσ' τους, δες τους και ρίξ' τους ένα καιρό, Σουλτάνε με ρεμέν. Πόια τώρα, πόια, χαχα. Ο Καραγκιόζο, παπαλίες τρώμε και στο παγροσούζι. Έλα πάρε, Νιόνιο, μάζεψε τα χοντρά, μάζεψε και τα ψηλά, Νιόνιο. Ο Καραγκιόζο, ανάθεμά σε Καραγκιόζο. Γιαούριδες, που νομίζατε ότι θα με κοροϊδέψετε, θα σας κόψω το κεφάλι. Μη μου λες εμένα πως θα μου κόψει το κεφάλι. Γιατί? Γιατί πως θα πάω στον κάτω κόσμο χωρίς κεφάλι και θα λένε να αυτός ήρθε χωρίς κεφάλι. Ρε άστα αυτά που με κοροϊδεύεις. Λοιπόν, καθίστε εδώ να προσευχηθείτε μπροστά στον τάφο του πατέρα μου και αύριο πρωί θα σας κρεμάσω. Θα σας κρεμάσω, γιαούριδες, θα σας κρεμάσω. Ο Καραγκιόζο θα μας κρεμάσει. Ο κανάγια παδελομούτρη Καραγκιόζο θα μας κρεμάσει και εσύ ξύνεις την καράφλα σου. Σταμάτα, ρε Γιώργη, σταμάτα, σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι, Καραγκιόζο? Τι σκέφτεσαι που θα μας βάλουν μέσα στο μνήμα? Μέσα στο πεθαμένο θα μας βάλουν. Νιόνιο, μπράβο. Μπράβο, Νιόνιο, το βρήκες. Βρήκες, Νιόνιο, πώς θα σωθούμε? Τι Καραγκιόζο? Άκου, Νιόνιο, θα κάνω τον προφήτη. Εσύ προφήτης? Βέβαια, θα κάνω τον προφήτη. Και εσύ θα μπεις μέσα στο μνήμα. Ωραία, μέσα στο πεθαμένο. Βρε, μπες τώρα που είσαι ζωντανός, γιατί από αύριο θα σε βάλουμε για τα καλά εκεί μέσα. Λοιπόν, μπες. Ωρε, δεν μπορώ, σκιάζομαι. Ωρε, γύρνα και μπες, άγγε. Λοιπόν, μπες, άγγε. Λοιπόν, Νιόνιο, είσαι μέσα? Ναι, σκε Καραγκιόζο. Εγώ είμαι απ' έξω. Λοιπόν, άκου να δεις. Μόλις χτυπήσω 3 φορές το μνήμα, εσύ θα πεις τον Καραγκιόζη να τον έχεις στα δεξιά σου, γιατί είναι προφήτης. Κατάλαβες? Νέσκε Καραγκιόζο. Μπράβο. Λοιπόν, έλα τώρα να κάνουμε μια πρόβα.
Ακούστε και εσείς απ' έξω, θα μου το πείτε μετά, ε. Λοιπόν, προφήτα μου, κοπρίτα μου, μεγάλο το όνομά σου. Ιργαλανά τα μάτια σου και κολοβή ουρά σου. Και λέγε και λέγε και λέγε. Τον καραγκιόζο ψυχή μου να τον έχει στα δεξιά σου, τζογούλα μου, γιατί είναι προφήτης. Μωρέ, άστασα κυφινά. Τούρκος ήταν ο άνθρωπος, λοιπόν. Να το, σαν να το βλέπω και έρχεται. Έτσι που λες, Παζάμ, ο γιος σου δεν με πιστεύει που ήμουνα μυστικός πασπιστής και θέλει να με κρεμάσει. Εμένα, το φίλο που πέσαμε μαζί τάβλη, θυμάσαι. Θυμάσαι που πέσαμε τάβλη εκεί στο καφενείο, να σαν το καφενείο εκεί απέναντι. Και σε κέρδιζα και στεναχωριώσουν. Αλλά την άλλη φορά σ' άφηνα να κερδίσει. Θυμάσαι τι ωραία. Μου κερνούσες και τον καφέ. Μου κερνούσες και το τσίπουρο και το φαγητό και τα μακαρόνια. Τι λες εκεί, τι τσίπουρο, τι καφέ και μακαρόνια είναι αυτά. Σήκω πάνω. Τι κάνεις εκεί. Να, εγώ εδώ μιλάω με τον πατέρα σου. Τι κάνεις. Μιλάω με την ψυχή του πατέρα σου. Δεν σου είπα ότι ήμουν άνθρωπος. Μπορώ και μιλάω μαζί του. Με κοροϊδεύεις. Αλήθεια σου λέω. Να σε θάψω. Μιλάς με την ψυχή του πατέρα μου. Βέβαια. Θες να ακούσεις. Τι. Τη φωνή της ψυχής του πατέρα σου. Βουαλά. Να ακούσω. Περίμενε. Περίμενε τώρα, θα δεις. Λοιπόν. Προφήτα μου, κοπρίτα μου, μεγάλο το όνομά σου. Είναι γαλανά τα μάτια σου και κολοβή ουρά σου. Και λέγε και λέγε και λέγε. Τον καραγκιόζο να τον έχει στα δεξιά σου, γιατί είναι προφήτης. Ουαλάχ, ουαλάχ, προφήτα μου, σήκω πάνω. Προφήτα μου, να σε φιλήσω. Σιγά βρε, κανάκουσε και αξούριστο. Προφήτα μου, τι πήγα να κάνω. Τι πήγα να κάνω, προφήτα. Έχω όμως μια αναπορία. Για πες μου, για πες μου. Γιατί η ψυχή του πατέρα μου μιλούσε σαν κυμφινά. Να βρε, δεν ξέρεις τίποτα, κοτζαμάν πασάς. Τι να ξέρω, προφήτα. Να βρε, οι ψυχές των ανθρώπων πριν πάνε στον κάτω κόσμο πάνε μια εβδομάδα στη Ζάκυνθο για μπάνια. Έτσι του έμεινε η προφορά, κατάλαβες. Δεν το ήξερα, προφήτα. Άντε, πάμε τώρα. Ελάτε. Ελάτε, προφήτα μου, στο σαλόνι, στην κουζίνα, στην κουζίνα. Να ελέγξουμε τους υπηρέτες, να ελέγξουμε τα φαγιά. Γρήγορα, γρήγορα, στην κουζίνα, να ελέγξουμε τα φαγιά. Το θες και το κάνες, αμάν καλέ. Και φύγες μάλωνε, γιουλέ, γιουλέ. Και φύγες μάλωνε, γιουλέ, γιουλέ. Το πες και το κάνες, αμάν καλέ. Τι άκουσε, βρε, τι άκουσε. Ο Καραγκιόζης λέει έγινε προφήτης. Ρε τρομάρα του. Λοιπόν. Κάτσε. Λοιπόν, για να δω. Έγινε προφήτης, λέει. Καραγκιόζο να έβγω. Τι ήταν αυτό. Μέσα από τον τάφο ακούστηκε. Και κάτσε να πάω πιο κοντά να το ακούσω. Καραγκιόζο να έβγω. Έσκασα εδώ μέσα. Βγες. Διονύσιε, τι έγινε, Διονύσιε. Ο εκείνο το τελώνει ο Τσικολάσεος, εκείνος ο Μούργος ο Καραγκιόζος, με έφερε να πληρωθούμε δουλεμένα που δεν είχαμε και μετά με έβαλε μέσα στο μνημείο για να σωθούμε, έκανα τον Ζακαζί Πατσά. Σώθηκα όμως, αγέ μου Διονύσιε, σώθηκα. Κάτσε να πάω, καλιά μου, σώθηκα. Α, τον Καραγκιόζη, α, τρομάρα. Ώστε έτσι έγινε προφήτης. Έτσι έγινε προφήτης. Τώρα θα το δείξω. Τώρα. Όσο ξύλο γρουσούζει, με έχεις ρίξει τόσο καιρό, θα το φας. Όλο μαζί. Νάτος. Νάτος, το βλέπω και έρχεται, βρε. Νάτος και τη στολή είναι αυτή που έχει τρομάρα.
Καρεγκιάζι μου, καρεγκιαζάκι. Τι έγινε, βραχατζατζαράκι. Α, καρεγκιάζι μου, έγινες μεγάλος και τρανός. Βέβαια, τι νόμιζες. Τα ήξερα εγώ, καρεγκιάζι μου, πως μια μέρα θα φτάνες ψηλά. Κι εγώ τι να σου πω, βραχατζατζάρι. Όλο ανέβαινα στη διπλανή μουριά, αλλά τόσο ψηλά δεν ήξερα ότι θα φτάσω. Καρεγκιάζι μου, και τι ωραία ρούχα είναι αυτά. Είδες, βρε, είδες τι ρούχα είναι αυτά. Α, καρεγκιάζι μου, τώρα που έχεις και εσύ τα μέσα, θα με βολέψεις και εμένα, που είμαι ένα από τα δικά μας τα παιδιά. Ποιο δικά μας παιδιά, βρε, χατζατζάρι. Ενά, βρε, καρεγκιάζι μου, τώρα που πιάσεις και εσύ τη βεσούλα, βόλεψε και εμένα, να πιάσω κι εγώ να γίνω ένας δημόσιος υπάλληλος, να παίρνω το μισθό μου. Μπα, τέτοια θέλεις. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ρε, θες να γίνεις δημόσιος υπάλληλος και να κάθεσαι τρομάρας. Έλα, βρε, καρεγκιάζι μου, τόσοι και τόσοι μπήκαν. Έλα, έτσι και μένα βάλε που είμαι φίλος. Κάτσε, κάτσε να σε περάσω από ασέ. Λοιπόν, για άνοιξε το στόμα σου να δω τη γλώσσα σου. Για άνοιξε το. Για να δω, να δω. Πλελαλαμ, πλελαλαμ. Μπράβο, κατσατζάρι, προσλαμβάνες. Πού καρεγκιζάκι. Στο ταχυδρομείο να κολλάς γραμματώσει. Γρουσούζι. Παλιοκαμπούρι, τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Θα φωνάξω εγώ τον κύριο Ταχύρ. Κύριε Ταχύρ, κύριε Ταχύρ. Κύριε Ταχύρ. Τι έγινε, Χατζιαβάτη, παιδί μου. Κύριε Ταχύρ, έχω κάτι πολύ σοβαρό να σας πω. Πες μου, Χατζιαβάτη. Ο Καραγκιός δεν είναι προφήτης. Τι είναι αυτά που λες, Χατζιαβάτη. Αλήθεια σας λέω, αρχοντά μου, αλήθεια σας λέω. Πριν λίγο είδα το Διονύσιο να βγαίνει από το μνημείο. Αυτός ήταν στο μνήμα. Το που λες είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να το πούμε αμέσως στον Πασά. Γρήγορα, γρήγορα, Χατζιαβάτη, να το πούμε στον Πασά. Πασά μου, Πασά μου, τι έγινε, Ταχύρ, και με κόβεις από τον Αργυλέ. Τι έγινε, Πασά μου, έχω κάτι πολύ σοβαρό να σας πω. Πες το γρήγορα, Ταχύρ. Ο Καραγκιόζης δεν είναι προφήτης. Τι, πρόσεχε, Ταχύρ. Πώς μιλάς το όνομα αυτού του προφήτη, γιατί θα σε κρεμάσω. Αρχοντά μου, είχε βάλει το Διονύσιο μες στο μνήμα. Για να τον φωνάξουμε τώρα να δούμε, μπορεί να φωνάξει την ψυχή του πατέρα σας. Βουαλάχ, γρήγορα, Ταχύρ, γρήγορα φώναξέ μου τον Καραγκιόζ, γρήγορα. Προφήτα μου, προφήτα μου. Βράζε με τώρα που τρώω. Προφήτα μου, σας παρακαλώ. Σας ζητάει έξω Πασάς. Βρε, κοίτα να δεις κι αυτός. Ώρα που βρείτε. Λοιπόν, τι έγινε, Πατσά. Προφήτα μου, θέλω να ακούσω ακόμα μια φορά τη φωνή του πατέρα. Βρε, τρενάκι είναι ο άνθρωπος. Λούνα Πάρκ. Μία στον πάνω κόσμο, μία στον κάτω. Τι θα τον κάνω. Σας παρακαλώ, προφήτα μου. Ακόμα μια φορά. Εντάξει, κάτσε. Κάτσε εδώ. Να καθίσουμε εδώ. Να συνδέσουμε την επικοινωνία. Λοιπόν, τι έγινε, Νιόνιο, εντάξει, μέσα είσαι, δεν κοιμάσαι. Ε. Λοιπόν, για να ξεκινήσω. Προφήτα μου, κοπρίτα μου, μεγάλο το όνομά σου. Είναι γαλανά τα μάτια σου και κολοβή η ουρά σου. Και λέγε, και λέγε, και λέγε. Λέγε, ρε Νιόνιο. Το γρουσούζι κοιμάται, μήπως δεν ακούει. Ρε παιδιά, δεν βάζετε κι εσείς μια φωνή. Ελάτε όλοι μαζί. Προφήτα μου, κοπρίτα μου, μεγάλο το όνομά σου. Είναι γαλανά τα μάτια σου και κολοβή ουρά σου. Και λέγε, και λέγε, και λέγε. Πετρομάρα του δεν ακούω. Καραγκιόζη, σήκω πάνω, Καραγκιόζη. Καραγκιόζη, πάω να τελειώσω τον αργυλέ μου. Και θα έρθω σε 10 λεπτά. Αν τυχόν και δεν ακούσω τη φωνή του πατέρα μου, θα σε κρεμάσω. Θα σε κρεμάσω, Καραγκιός. Καραγκιός είμαι. Προφήτης είμαι. Κοίτα να δεις. Αυτός θέλει να με κρεμάσει. Ο γιος, ρε κοπρίτη. Ρε πατέρα, πώς είσαι έτσι. Σε καρναβάλι ήρθες. Πανηγύρι έχουμε εδώ, η καρναβάλι. Άστα αυτά, βρε κοπρίτη. Άστα φράρε αγόρι μου και θα με κρεμάσω. Γιατί, ρε πατέρα. Να, τους είπα ψέματα ότι μου χρωστάνε λεφτά και έκανα τον προφήτη να την γλιτώσω. Και τώρα θέλουν να με κρεμάσω. Αφού είπες ψέματα, πατέρα, καλά να σε κάνουν.
Δεν κάνει να λέμε ψέματα. Μωρέ, άστα αυτά τρομάρας λοιπόν. Άκου να δεις τι θα κάνω. Θα γράψω εγώ στο χαρτί του μπακάλι αυτά που είναι να πεις. Να, κάτσε τώρα το γράφω. Λοιπόν, πάρε αυτό το χαρτί του μπακάλι, το μπακάλο δεύτερο. Ωρε, τι να το κάνω το μπακάλο δεύτερο. Θα μπεις μέσα στο μνήμα. Ωρε, μέσα στον πεθαμένο. Ωρε, μπες μέσα στο μνήμα να βοηθήσεις τον πατέρα σου. Και όταν θα μπεις θα σου χτυπήσω τρεις φορές και θα διαβάσεις αυτά που γράφει, κατάλαβες? Θα διαβάσω αυτά που γράφει? Ναι, βέβαια. Όταν μου χτυπήσεις τρεις φορές? Ναι, βέβαια. Και εγώ τι θα κερδίσω? Ρε, άστα αυτά τρομάρα σου, θες και να κερδίσεις? Θα μου πάρεις τσικολάτα? Θα σου πάρω, βρε γρουσούζι, τσικολάτα θα σου πάρω. Θα μου πάρεις και εκείνο το μηχάνημα που κάνει φούσκες από την κυρία απ' έξω? Ρε, θα σου πάρω και το μηχάνημα που κάνει φούσκες, τρομάρα σου. Θα μου πάρεις και ποδήλατο? Θα σου πάρω και ποδήλατο, βρε αναθεματισμένο. Μπες μέσα, μπες. Άντε καλά, άντε μπαίνω. Λοιπόν, εντάξει, μπήκες. Ρε πατέρα, σπίρτα δεν έχω, σκοτάδι έχει. Έλα πάρε, πάρε και μερικά σπίρτα, άντε κουρσούζι. Καραγιώζη, τι έγινε? Τώρα Πασάμπου, τώρα θα δεις. Λοιπόν, προφήτα μου, κοπρίτα μου, μεγάλο το όνομά σου. Είναι γαλανά τα μάτια σου και κολοβή ουρά σου. Και λέγε και λέγε και λέγε. 3 κιλά πατάτες, 2 κιλά ζάχαρη. Τι πατάτες και ζάχαρη είναι αυτά, Καραγκιόζη? Όχι, Πασαμουνά, δεν ξέρεις. Όταν έρχονται οι ψυχές από τον κάτω στον πάνω κόσμο, τους δίνουν τα ψώνια για τον μπακάλι, γι' αυτό μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά το χαρτί, βρε γρουσούζι. Λοιπόν, και λέγε και λέγε και λέγε. Τον Καραγκιόζο να τον έχεις στα δεξιά σου, γιατί είναι προφήτης. Ουαλά, προφήτα μου, σήκω πάνω, Καραγκιόζ. Να σε φιλήσω, τι πήγα να κάνω? Ρε, δεν σου είπα να ξυριστείς, τρομάρας? Καραγκιόζ, τι πήγα να κάνω? Ρε πατέρα, έσκασα εδώ μέσα. Πω, τώρα τη βάψα. Τι είσαι εσύ, μοτοσακό? Άνθρωπος όπως και εσύ. Παιδί του είμαι, κύριε Αρκούδα, αλλά τι να κάνω, μπήκα να το γλιτώσω. Ο πατέρας μου είναι καλός άνθρωπος, μην το σκοτώσεις. Τιμώρησε τον, αλλά μην τον κρεμάσεις. Είμαστε φτωχοί, γι' αυτό το έκανε. Λοιπόν, πατέρα, εγώ φεύγω και μην ξεχάσεις το μηχανάκι για τις φούσκες, πατέρα. Θα φας καλά εσύ, θα φας καλά, θα δούμε. Ώστε έτσι λοιπόν, Καραγκιόζη. Καλά λοιπόν μας τα είπε μας ο Χατζιαβάτης ο Τσελεπής. Ο Χατζιαβάτης την αμόλυσε, γιαούρι, καβούρι, χαμένε, ψημένε. Καραγκιόζη, με ξεγέλασες, κι εγώ αγαθός που νόμιζα ότι μιλούσα με τη φωνή του πατέρα μου. Αχ, τι αγαθός. Καραγκιόζη, το έκανες για το παιδί σου, Ναι, βρε Αρκούδα, έχεις πεινάσει ποτέ να δεις πως είναι? Έχεις κι άλλα παιδιά? Έχω άλλα 2. Έλα, πάρε 2 λίρες. Ευχαριστώ, πατσά. Άλλα 2, γι' αυτό που είδες 3. Έλα, πάρε 3 λίρες. Ευχαριστώ, πατσά. Έχω και μια γυναίκα. Είσαι παντρεμένος? Βέβαια. Έλα, πάρε 4 λίρες. Ευχαριστώ, πατσά. Έχω και ένα γαϊδούρι. Θες και για το γαϊδούρι? Βέβαια, άνθρωπος είναι και αυτός. Έλα, πάρε 5 λίρες. Ευχαριστώ, πατσά. Έχω και μια πεθερά. Δεν έχω άλλα λεφτά. Για την πεθερά κανένας δεν δίνει. Λοιπόν, να, πασά μου, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτές οι λίρες που με έδωσες είναι κανονικές? Τι θες να πεις? Να λέω, μήπως είναι κάλπικες. Τι λένε, ρε, λίρες από την τσέπη μου και θα είναι κάλπικες. Έχεις άλλη, να τη δω, να τη δοκιμάσω. Έλα, πάρε ακόμα μία, για να δω. Εντάξει, μια χαρά, μην είσαι εσύ. Ευχαριστώ, πασά. Τώρα πήρες 6. Ωραία, άμα καθίσω κι άλλο, θα πάρω 16. Λοιπόν, φεύγω, γιαούρι. Σου χαρίζω τη ζωή. Φεύγω. Αλίμονό σου, μη σε ξαναδώ, γιαούρι.
Πού την καλά τα τσέπη. Σου μνιώτησα, αγάπησα μια φωτιά. Δόλωμα βάζω δυο φίλια, μανούλα μου και πιάνω καλαμπόκια. Καραγκιάζι μου, καραγκιαζάκι, τρομάρα σου κρουσούζι, θα σου δώσω μία. Γιατί με βαράς, βρε καραγκιάζι, εσύ βρε γιατί με πρόδωσες, τρομάρα σου, και παραλίγο να με κρεμάσω. Θύμασε, καραγκιαζάκι, θύμασε που δεν με βόλεψε σε καμία δουλειά. Και τι να κάνω, βρε, κρουσούζι. Εγώ δεν ξέρεις ότι ό,τι έχω μαζί μου πάντα το μοιράζομαι με σένα, ε. Φαΐ έχω, το μοιράζω. Λεφτά έχω, τα μοιράζω. Ξύλο έχει, το τρώσω εσύ, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι καραγκιάζι μου, έτσι είναι. Είσαι πολύ φιλότιμος άνθρωπος. Βέβαια είμαι, βέβαια. Και τώρα θα δεις, Χατζιαβάτη, θα πας να φέρεις γυναίκα και παιδί. Θα το κάψουμε, θα φάμε, θα πιούμε. Και πού θα βρεις τα λεφτά, βρε καραγκιάζι. Να βρε, κοίτα την τσέπη μου εδώ. Κοίτα την τσέπη μου, λεφτά να φάει και η κότα. Ποια τσέπη σου, καραγκιάζι μου, εδώ, εδώ. Την τρύπια τσέπη. Οχ, τρύπια η τσέπη. Πάντα λεφτά, καραγκιάζι. Πάντα λεφτά. Και τώρα, καραγκιαζάκι μου, για πες. Δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε. Μωρέ, και θα φάμε και θα πιούμε. Και νηστική θα κοιμηθούμε. Αβάντη μανέστρο, ένα χορό να χορέψουμε. Οπα! Οπα, 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 hey! Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, εδώ η παραστασή μας έλαβε τέλος. Καλά να περάσετε στο πανηγύρι, καλό τριήμερο και να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ το σύλλογο που μας κάλεσε. Oh,